Φωτογραφία, ναι, δεν ξέρω πώς προκύπτει. Δεν κάνω τέτοια πράγματα δημοσίως. Ίσως να ήταν πάνω στην κίνηση, δεν ξέρω τι, αλλά δεν το βρίσκω και ότι είναι κάτι κακό που έχει γίνει τόσο ντόρος για αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε πάλι το ίδιο πράγμα. Προσωπικά, εγώ δεν το βρίσκω κακό, αλλά μια φωτογραφία δεν είναι απόλυτα και αυτό που μπορεί να δείχνει. Γέλασα λίγο. Γέλασα. Γέλασα. Μετά με τα σχόλια. Εντάξει, με τα σχόλια. Ένα σχόλιο με πείραξε, δεν χρειάζεται να το πούμε, αλλά Τι γενικότερα ήταν αυτό που μπορεί να σε επηρέαξει, δηλαδή με τι έχει σχέση. το ότι πουλάω τη σχέση μου. Δεν πουλάω καμία σχέση, ούτε φωνάζω φωτογράφους για να έρθουν να με φωτογραφίσουν, ούτε τίποτα. Με ενοχλεί η άσχημη κριτική, η οποία μέσα δεν έχει σεβασμό. Δεν θέλω να μου χαϊδεύουν τα αυτιά. Έχω μάθει και στην αρνητική κριτική, ίσα-ίσα που αυτό με κάνει και πιο δυνατή και καλύτερη. Απλά θέλω να πω σε όλους εκείνους που ασκούν την άσχημη κριτική, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στα λόγια τους, γιατί γενικότερα άνθρωποι είμαστε και δεν φυτρώνουμε. Από πίσω μας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί, ακούγοντας αυτά τα σχόλια, να στεναχωριούνται. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που κάνεις αρνητικά σχόλια, θεωρώ ότι δεν σέβεσαι τον ίδιο τον εαυτό.